δάσκαλος ότι η συλλογικότητα των εθελοντών του χρησιμοποιούμενου χώρου πρώην Κάβη Βούλας σας καλωσορίζει στην εκδήλωση για του δημόσιους χώρους και την άμεση δημοκρατία. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι ή όσοι δεν γνωρίζετε, η συλλογικότητά μας προσπαθεί να αυτοδιαχειριστεί τον χώρο αυτό και να τον οικειοποιηθεί μέσω ποικίλων αλληλέγγυων, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και πολλών άλλων δράσεων. Στα πλαίσια ενός κύκλου που έχει ήδη ξεκινήσει με θέμα τους δημόσιους χώρους, η σημερινή μας εκδήλωση με καλεσμένο τον κύριο Νίκο Ηλιόπουλο, πολιτικό επιστήμονα και δεσμιογράφο από το Πανεπιστήμιο του Πατσίου, θα μας κάνει την τιμή να συζητήσει μαζί μας για θέματα δημόσιων χώρων, άμεσης δημοκρατίας και ελεύθερου χρόνου. Καλησπερίζω και χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια για την οποία πληροφορήθηκα όσο μπορούσα πριν ετοιμάσω την ομιλία και με μια συζήτηση που κάναμε τώρα. Για να κερδίσουμε χρόνο, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Δεν είναι θεωρητικές απόψεις που δεν έχουν σχέση με αυτό που κάνετε. Είναι απόψεις που έχουν σχέση με τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα και στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες στις οποίες η Ελλάδα ανήκει κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και αν μερικά φαίνονται θεωρητικά και αφηρημένα, είναι πολύ δεμένα με τη συγκεκριμένη κατάσταση και της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, αλλά και αυτής της προσπάθειας που κάνετε εδώ, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Μπορούμε να αφιερώσουμε μετά χρόνο να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις του πρακτικού χαρακτήρα. Η κατεξοχήν ποιητική φράση για τη θάλασσα είναι ότι είναι ακίνητη, είναι ακούραστη, ανεξάρτητη και πάντα ξαναρχίζει. Επειδή είμαστε δίπλα στη θάλασσα, λέω αυτή τη φράση για να δώσω τον τόνο και στην ανοιχτή συζήτηση που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα ακολουθήσω στην ομιλία τα σημεία του τίτλου «Αυτοδιαχειριζόμενοι δημόσιοι χώροι». Θα πω δηλαδή μερικά πράγματα τι μπορεί να σημαίνει δημόσιος χώρος. Θα πω μερικά πράγματα για την άμεση δημοκρατία και πώς μπορούμε να ουσιαστικοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Έχω κάποιες σημειώσεις που με βοηθούν να ακολουθώ ένα δρόμο, όχι για να μην χάσω το δρόμο και τον ήρμο, αλλά κυρίως για να σεβαστώ το χρόνο και να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης. Παρά μια μακριά παράδοση που θέλει τη σκέψη δυσνόητη, νομίζω ότι μπορούμε, ακόμα και αν παρουσιάζουμε μια επεξεργασμένη πολιτική σκέψη, να έχουμε κρυστάλλινη καθαρότητα και άψογη διάβγεια παρουσίαση των ιδεών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει οι ιδέες να είναι σαφείς και καθαρές. Μια σύνθεση του βιβλίου με πάρα πολύ λόγια, με πάρα πολύ λίγα λόγια, άλλες τάσεις ζωής. Δύο λέξεις το χαρακτηρίζουν, δύο φράσεις, δημοκρατία και νόημα ζωής ή νοήματα ζωής. Δημοκρατία την ορίζω ως απόλυτη πολιτική ισότητα όλων των πολιτών και των πολίτιδων, για όλους τους πολίτες και τις πολίτιδες, για να μην ξεχνάμε το μισό του πληθυσμού που είναι οι γυναίκες, οι οποίες αποκτήσαν το δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα το 1952. 1944 στη Γαλλία. Θα αναφερθώ ενδιάμεσα για το ζήτημα τι εννοώ όταν προτείνω απόλυτη πολιτική ισότητα, δηλαδή να πάψουμε να είμαστε ψηφοφόροι και να παίρνουμε αποφάσεις για τα πράγματα που μας αφορούν, ανεξάρτητα από άλλες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Θα μείνω μόνο λίγο γιατί προτείνω την απόλυτη πολιτική ισότητα και γιατί πρέπει να πούν το λόγο τους όλοι. Διότι το κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα για μένα σήμερα, όπου και αν είμαστε, σε όποια τεράστια εθνική κοινωνία ή μικρό χώρο, είναι το τι κοινωνία θέλουμε. Όταν θέσουμε το ερώτημα το τι κοινωνία θέλουμε, είναι αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να πούν τη γνώμη τους.
Είμαστε σε δύο συμπληγάδες πέτρες. Αν στο ερώτημα τι κοινωνία θέλουμε, παρουσιαστεί μόνο ένας και πει εγώ προτείνω αυτό. Είναι μια προσωπική ατομική συμβολή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή. Αν θέσουμε το ζήτημα, ότι πρέπει να μιλήσουν όλοι, πρέπει να βρούμε τις συνθέσεις για να καταλήξουμε τι μπορούμε να κάνουμε ως πολιτική συλλογική πράξη για μια κοινωνία όπως μπορούμε να την οραματιστούμε. Όταν κάνουμε μία σκέψη, υπάρχουν πάντα προϋποθέσεις. Πολλές φορές ένας στοχαστής ή ένας ομιλητής δεν τις αναφέρει. Καλό όμως είναι να τις αναφέρουμε εδώ. Αν θέσουμε το ερώτημα τι κοινωνία θέλουμε, μία προϋπόθεση είναι ότι δεν μας κάνει αυτή η κοινωνία. Και επειδή ακριβώς στο γιατί δεν μας κάνει αυτή η κοινωνία, ούτε μια προσωπική ατομική άποψη μπορεί να τα πει όλα, ούτε όμως μια συλλογική άποψη μπορεί να βρει μια σύνθεση, ή γιατί μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος ως σωτήρας και να πει εγώ έχω τη λύση, νομίζω ότι είναι απλό. Πριν κάποια καιρό, ακόμα και τώρα, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, να σώσω την ψυχή μου, θρησκευτική αναφορά. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, να κάνω ένα παιδί, κοινωνική αναφορά, να το μορφώσω, να τον κάνω άνθρωπο, να κάνουμε μια καλύτερη παιδεία. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, να κερδίσω πάρα πολλά χρήματα, να αναδειχτώ ως με το να γίνω πλούσιος ή με το να αποκτήσω φήμη και εξουσία. Σε ως μια ορισμένη φάση ακόμα και τώρα, σε αυτό που λέμε μοντέρνα νεωτερική εποχή, μια κύρια συνιστόσα της κοινωνίας πράγματι πρότεινε ως νόημα ζωής αυτό που λέμε πολύ απλά και το λένε όλοι, την ανάπτυξη, που δεν είναι μόνο οικονομική κατηγορία, είναι γενικότερη κατηγορία. Σε όλα να γίνει το πιο πολύ, να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Υπάρχουν φιλόσοφοι που έχουν γράψει να κατακτήσουμε, να γίνουμε κύριοι και κάτοχοι της φύσης. Μπορεί να φαίνεται λίγο τρελό, είναι σίγουρα ουτοπικό και κακή ουτοπία, διότι δεν γίνεται, και βλέπουμε τα αποτελέσματα μιας τέτοιας λογικής και αυτής της ανάπτυξης. Για λόγους ιστορικούς, που τώρα δεν έχουμε το χρόνο κυρίως να τους αναλύσουμε, νομίζω ότι πια αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή των ανθρώπων, και αν κρατήσουμε αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια που πάρα πολύ έχει χρησιμοποιηθεί, εγώ πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να την εγκαταλείψουμε τις κρίσεις. Κατά βάθος υπάρχει δυσκολία, φθορά, είναι πιο καλή λέξη, ή και απαξίωση, ακόμα πιο καλή λέξη, κάποιων αξιών οι οποίες έδιναν κάποιο νόημα στη ζωή των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τι θέση μπορεί να πάρει ο καθένας απέναντι σε αυτές τις αξίες. Νομίζω ότι αν σαρώσουμε, όπως συνηθίζω να λέω, δηλαδή χτενίσουμε, αναλύσουμε όλη την ανθρώπινη ζωή 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις αξίες σε τέσσερες, που είναι θρησκεία, οικογένεια, εκπαίδευση και εργασία. Δεν πρόκειται για το να τρέξουμε όλοι σε 9 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν πρόκειται να γράψουμε όλοι ωραία ποίηματα. Πάντα θα υπάρχουν οι ωραίοι ποιητές και οι πιο καλοί ποιητές και οι καλοί ζωγράφοι. Πάντα σε μία συνέλευση κάποιος μπορεί να πει μια καλύτερη ιδέα. Αλλά όταν είναι να αποφασίσουμε, όσοι συμμετέχουν σε ένα χώρο, στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους, σε αυτό το χώρο, είμαστε απολύτως ίσοι. Αλλιώς μπαίνουμε στην ιεναρχία. Κάποιος πρέπει να αποφασίσει. Ακόμα και σε απλά ζητήματα, για να σπάσουν ένα πράγμα που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, μεγάλη συζήτηση είναι ο άνθρωπος, την εξουσίαση, την ανάγκη να είναι αρχηγός, τον εγωισμό, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε λύσεις. Ποια ταινία θα προβάλλουμε αύριο, 10 ταινίες που θα τις συζητήσουμε ότι είναι καλές,
σε ένα κουτί κλήρω να βγει η μία. Διότι υπάρχει και αυτό. Θα σας προτείνω μια καλή ταινία. Πάντα βρίσκεται κάποιος ή κάποιοι που θέλουν να επιβάλλουν. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θα έχουμε κανένα μοντέλο από την αρχή, αλλά δεν είναι τυχαίο όμως ότι είχαν επινοήσει την κλήρωση. Θα μπορούσε να είναι λεγόμενη ρωτασιόν. Τι έχει ρωτασιόν? Είμαι εγώ, αύριο θα είσαι εσύ, ξέρουμε ποιος θα είναι. Η κλήρωση το αποκλείει αυτό. Κλήρωση όχι για τις αποφάσεις. Αποφάσεις μπαίνανε στη συνέλευση. Κλήρωση για το ποιος θα εφαρμόζει μερικά πράγματα. Γιατί συμμετείχε κάποιος ως σε ένα πόστο ένα ή δύο χρόνια, μετά έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να διεκδικήσει ένα πόστο, με κλήρωση πάντα, και μετά τελείωσε. Τελείωσε. Μπορούμε να κάνουμε κριτική σε αυτή τη λεγόμενη την προσωπική δημοκρατία και από τα μέσα. Ωραία, εντάξει. Είναι εφικτή η δημοκρατία και η απόλυτη πολιτική ισότητα. Και σήμερα το βασικό επιχείρημα δεν είναι ότι είμαστε πολλοί και δεν παίρνουμε αποφάσεις. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την ισότητα των πολιτών και στο βάθος ακόμα και πολύ φωτισμένοι άνθρωποι και απλοί άνθρωποι και καλοπροαίρετοι δεν θέλουν να δεχτούν ότι είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί έχουμε διαπαιδαγωγηθεί σε μια λογική ιεραρχίας, ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Αλλά όταν είναι ένα ζήτημα που μας αφορά ή όλο που είναι τα κοινά πράγματα, δεν βλέπω κανένα επιχείρημα ότι κάποιοι είναι καλύτεροι και έχουν τις καλύτερες γνώμες. Δεν βλέπω κανένα επιχείρημα σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι στο βάθος της ότι τελικά υπάρχει αυτή η αντιπροσωπική δημοκρατία. Άλλο τελευταίο επιχείρημα για να μπω στον ελεύθερο χρόνο και να τελειώσω. Έχουμε κατακτήσει μια σχετική πολιτική ισότητα. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει αντίφαση και μπορούμε να είναι σαν επιχείρημα σε αυτούς που είναι εναντίον της απόλυτης πολιτικής ισότητας. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν μια σχετική λοιπόν πολιτική ισότητα. Να ψηφίσουν αυτούς που θα αποφασίσουν τις θέσεις, δηλαδή τους αντιπρόσωπους του λαού. Τώρα, αν είναι αντιπρόσωποι, είναι άλλο θέμα. Δεν είναι αντιπρόσωποι του λαού. Αφού μπορούν οι πολίτες όλοι να ψηφίζουν αυτούς που θα αποφασίσουν, γιατί οι ίδιοι πολίτες δεν μπορούν να ψηφίσουν κατευθείαν τις συγκεκριμένες αποφάσεις? Επιχειρήματα έχω ακούσει πολλά και μπορούμε να βρούμε άπειρα επιχειρήματα. Ακόμα και το χρόνο, ότι θα έχουμε χρόνο, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αν θελήσουμε και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να γίνουν όλοι πολίτες και όχι να είναι μόνο ψηφοφόροι, νομίζω θα βρούμε και τις πρακτικές λύσεις. Η λέξη δημοκρατία είναι ομόλογη και ισοδύναμη με τη λέξη αυτοδιαχείριση. Η λέξη αυτοδιαχείριση έχει κάπως και το οικονομικό στοιχείο, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στην αυτοδιαχείριση χώρων παραγωγής, εργοστασίων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο αυτοθέσμηση, ότι εμείς αποφασίζουμε τους θεσμούς μας. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι αυτή εδώ η πρωτοβουλία που έχει αρχίσει, που αν θα μπορούσε να μείνει θα ήταν κάτι ιστορικό σε ένα παράδειγμα, να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με μια συνέλευση που αποφασίζει, με μια όσο γίνεται πώς να το πούμε, πολλαπλή συμμετοχή και μοίρασμα όλων των καθηκόντων που μπορεί να γίνονται, γιατί πραγματικά, ναι, το πρόβλημα της εποχής μας είναι η συμμετοχή. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αυτό. Εκραίει από όλους τους σπόρους της κοινωνίας, εκραίει και από τη λογική της πολιτικής ανισότητας, αλλά πολλές φορές γίνεται και καλοπροαίρετα, διότι έλεγα πριν, οι μερικοί πέντε που τους δίνω όλο το δίκιο, ότι είναι οι καλύτεροι, οι πιο παθιασμένοι όλα αυτά, συνήθως προχωρούν πιο γρήγορα ή τα αναλαμβάνουν όλα, γίνεται μια συγκεντροποίηση αυτό που θα λέγαμε εξουσίας και εγκαταλείπονται σιγά σιγά οι άλλοι. Και μετά το βρίσκουν και σε επιχείρηματα. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι χρόνια τώρα, είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό, αλλά αυτό θα σου πούνε. Είμαι εδώ διότι κανένας άλλος δεν ενδιαφέρεται. Αυτό είναι το επιχείρημα, κλασικό επιχείρημα. Και άρα ας πούμε ασκώ ένα έργο τρομερό. Τώρα τι έργο είναι αυτό και αν έχει στοιχεία πολιτικής ή έχει άλλα πράγματα, είναι μια άλλη συζήτηση. Είπα να συμπληρώσω μερικά πράγματα για τον ελεύθερο χρόνο, διότι εδώ κατά βάση γίνεται αυτοθέσμηση και αυτοδιαχείριση και προάσπιση ενός δημόσιου χώρου που είναι αφιερωμένο σε αυτό που θα λέγαμε διακοπές, που θα λέγαμε αναψυχή, ψυχαγωγία, αλλά ταυτόχρονα με κάποιες πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολή ταινιών, μαθήματα θεάτρου, μαθήματα ιστορίας, μαθήματα μελισσοκομείας. Τι
τι μπορεί να είναι ένας ουσιαστικός ελεύθερος χώρος εδώ και τώρα. Το ζήτημα είναι συνδεδεμένο και με το χώρο, το δημόσιο χώρο για τον οποίο μιλήσαμε πριν. Δεν έχουμε χρόνο, λέμε πολλές φορές. Γιατί? Γιατί θεωρούμε δεδομένο τον χώρο. Ας μικρύνουμε λοιπόν τις πόλεις. Νομίζω ότι δεν αρκεί και μερικές φορές είναι μεγάλη ή μικρή υποκρισία να καταγγέλουμε μια κοινωνία και να κάνουμε τα ίδια. Εξού ο τίτλος του βιβλίου μου «Στάσεων ζωής» που νομίζω ότι από τώρα και από αυτή τη στιγμή και ανεξάρτητα από τη γενικότερη κατάσταση την οποία πάντα θα προσπαθούμε να αλλάζουμε, υπάρχει ένα ζήτημα στάση ζωής. Είμαστε όλοι ελεύθεροι να μιλάμε και να πούμε τη γνώμη μας σε όλα τα ζητήματα, με επιχειρήματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσω ένα επιχείρημα σε κάποιον που διακηρύσει ορισμένες αρχές και να πω ναι, εντάξει, όσον αφορά τις αρχές, αλλά η ζωή σου δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτές τις αρχές. Και είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, είναι στοιχείο θρησκευτικής σκέψης. Γιατί? Διότι μία ορισμένη, ας την πούμε, επαναστατική με ή χωρίς αγωγιά λογική, λέει, ας κάνουμε τώρα ό,τι θέλουμε, θα αλλάξει η κοινωνία, αύριο, ποτέ δηλαδή, και τότε θα αλλάξουν όλα. Δεν ξέρω εγώ πώς, ακόμα και οποιαδήποτε τρομερή αλλαγή γίνει στην εξουσία, πώς οι άνθρωποι μια Δευτέρα θα ξυπνήσουν με διαφορετικές νοοτροπίες. Εκτός και αν έχεις θρησκευτική σκέψη. Και πίσω ότι σε ένα βράδυ θα γίνουν όλα, ας πούμε, θα γίνει μεταλλαγή και εντάξει, θα αλλάξουν όλα. Άρα είναι μια διαδικασία που αρχίζει από τώρα. Όσο και οραματιζόμαστε μια κοινωνία, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, εξισωτική, δίκαιη, ελεύθερη και με ένα νόημα ζωής άλλο. Γιατί λέμε ελεύθερο χρόνο? Όλη μας η ζωή δεν οφείλει να είναι ελεύθερη? Υπάρχει ένα βασίλειο, χρησιμοποιώ ένα μαρξιστικό εδώ, που θα είναι πάντοτε της αναγκαιότητας. Η καθαρά βιολογική πλευρά της ζωής μας. Οι διαφορετικές κοινωνίες έλυσαν τελείως διαφορετικά το ζήτημα αυτό. Ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε όλα, γνωρίζουμε πολύ λίγα ίσω την ανθρώπινη ιστορία, αλλά χάρη στην έρευνα κοινωνιολόγων, εθνολόγων, ανθρωπολόγων, ιστορικών, ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινωνίες πρωτόγονες που αφιέρωναν 2 ώρες την ημέρα για τη βιολογική διατήρηση του ανθρώπου, δηλαδή για να φάνε. Έχουμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων, των Ελλήνων. Το καλύτερο και πιο συνθετικό έργο σε αυτό το θέμα είναι η ανθρώπινη κατάσταση που έγραψε η Χάννα Άρεντ. Η αναγκαιότητα, η εργασία, αυτό λέει ότι ήταν η λογική των αρχαίων Ελλήνων, δεν ταιριάζει σε ελεύθερους πολίτες. Υποτιμωτική ιδέα είχαν για την εργασία. Την εργασία υποτιμούσαν, όχι τους δούλους. Αυτή είναι μια μεγάλη συμβολή της Άρεντ. Αν θέλουμε να γράψουμε σύγχρονα την ιδέα αυτή, αν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και πολίτες, δεν μπορεί η εργασία να είναι το κύριο ζήτημα της ζωής μας. Και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν προέρχεται από μία μόνο ατομική λογική των ανθρώπων, είναι ένα κεντρικό, μια κεντρική όθηση, μια κεντρικό στόχος της σημερινής κοινωνίας, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί, μπορεί να ονομαστεί με τη λέξη ανάπτυξη. Είναι μία από τις κύριες προτάσεις που κάνει η σημερινή κοινωνία, στην οποία συμμετέχουμε όλοι, ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, άρα βασική και υπέρτατη αξία είναι η εργασία. Το βασίλειο της ελευθερίας είναι η πολιτική. Θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να παρατηρήσουμε επίσης ότι αυτό που ονόμασα βιολογική αναγκαιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κατάστασης που υπερβαίνει το θέμα της εργασίας, δηλαδή μιας καθαρά βιολογικής αναγκαιότητας. Γιατί? Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης κοινωνίας ακόμα, ένας αδύνητος νόμος που πράγματι η κοινωνία δεν έχει νόμος, δεν μπορούμε να τον υπερβούμε, είναι ο νόμος που χαρακτηρίζει πολλά πράγματα και δεν ξεχνάμε, που θα μπορούσαμε να πούμε απλώς η θνητότητα. Πολλά πράγματα είναι θνητά. Όχι μόνο εμείς ως βιολογικοί οργανισμοί, ο έρωτας είναι θνητός, οι κοινωνίες είναι θνητές,
Τα έργα των χεριών μας είναι θνητά, οι στιγμές μας ακόμα είναι θνητές. Έγινε μία αντιστροφή αυτής της λογικής, μιας υποτίμησης εργασίας στη νεωτερική εποχή που τη λέμε μοντερνιτέ, το μοντέρνο, η οποία έγινε στο ότι εμφανίζεται ως μία βασική, όχι όμως η μοναδική συνιστόσα που θέλει την εργασία ως πρώτη αξία. Αυτό ακριβώς είναι ο καπιταλισμός. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό που λέμε πρόοδος, ότι θα έχουμε πάντα πρόοδο, η κυριαρχία του λόγου, ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα με τον ορθολογισμό, και αυτό που είπα πριν, ότι μέχρι μπορούμε να φτάσουμε και να γίνουμε κύριοι και κατακτητές της φύσης. Είμαστε ως ένα βαθμό ακόμα σε αυτή τη συνιστόσα. Θα μπορούσε η εργασία, που λέμε ότι είναι ένα βασίλειο της αναγκαιότητας, ανεξάρτητα από τη θέση που έχει στην κοινωνία και στη ζωή μας, να είναι χώρος και χρόνος ελευθερίας. Υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, ναι, αλλά με περιορισμούς και επιφυλάξεις. Όποια διάταξη και να κάνουμε στην εργασία που χρειάζεται για να λειτουργεί η κοινωνία, υπάρχουν χαρακτηριστικές δεσμεύσεις που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Χώρος, υποχρέωση να είμαστε σε ένα χώρο. Χρόνος, υποχρέωση να διαθέτουμε έναν ορισμένο χρόνο. Δεν είμαστε φυλακισμένοι, αλλά περιορισμένοι σε χώρο και χρόνο. Έτσι, ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι μια φράση έννοια κοινή περιεχομένου. Αφήνω το μέλλον και πώς μπορούμε να το οραματιστούμε. Αφήνω τη θρησκευτική σκέψη που πρέπει για πάντα να καταλήψουμε. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχουμε ελεύθερο χρόνο προς αξιοποίηση. Όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή μας, υποστηρίζω με στοιχεία και επιχειρήματα φυσικά, ότι έχουμε ελεύθερο χρόνο. Η πιο χειροπιαστή εμπειρία που το αποδεικνύει, το λέω άλλη μια φορά, είναι αυτή η στιγμή. Ποια λέξη έννοια γίνεται συνώνυμη της ελευθερίας κατά το χρόνο αυτό? Είναι η λέξη έννοια δημιουργία. Ελεύθερος χρόνος και πολιτισμική δημιουργία, μέσα στην οποία μπορούμε να εντάξουμε και την πολιτική δημιουργία. Ο ελεύθερος χρόνος και όλες οι εκδηλώσεις που κάνετε εδώ είναι πάντα, και αυτό που λέμε πολιτισμική ενασχόληση, είναι απειράριθμες και δεν έχει μια σημασία να τις απαριθμίσω αυτή τη στιγμή εδώ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι όσοι είμαστε κάθε φορά. Μόνο θα πω μία λέξη με την πολύ ευρία έννοια, το διάβασμα. Ως ενασχόληση που μπορεί να θεωρηθεί σαν μία διαρκής, αμερόληπτη, ανιδιοτελής έρευνα για την αλήθεια. Άλλη μια φορά δεν πρόκειται για διανοημανισμό, όπου και η ελληνική κοινωνία γενικά, αλλά και ορισμένες τάσεις της, είναι αντίθετες. Δεν πρόκειται για να γίνουμε σοφοί, αλλά να πληροφορούμαστε, να διαβάζουμε, να δούμε ότι για όλα τα πράγματα υπάρχουν άπειρες απόψεις, είναι ένας πλούτος. Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό διάβασμα, και το λέω γιατί λίγο έχει υποτιμηθεί στην εποχή μας. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Γενικά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, καλλιέργεια. Και θα τελειώσω με αυτή τη φράση. Για πόσο ώρα μείνει, νομίζω ότι είμαι μέσα στον χρόνο ή όχι, έχω ξεφύγει. Και επειδή δεν υπάρχει μία αλήθεια αλλά πάντα κινείται, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ως μια, ας πούμε, αντίληψη για την πολιτισμική δημιουργία του καθένα μας, ότι άνθρωπος που γεννήθηκε και πέθανε με τις ίδιες ιδέες δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε.